Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα πρωτοβλογκ. Σήμερα σκοπός μου είναι για 24 ολόκληρες ώρες να τρώω αυτήν εδώ την αηδία. Γιατί το κάνω αυτό το vlog? Τον μπρόκολο εγώ το συχαίνομαι, δεν το τρώω ποτέ. Άμα δεν σας αρέσει τον μπρόκολο, σας παρακαλώ κάτω στα comments κάντε μου μια φατσούλα που κάνει εμετό. Αυτή που ξέρετε που κάνει. Σήμερα το πρωινό μου θα είναι μπρόκολο. Όλη μέρα θα αποτελείται από μπρόκολο. Μπρόκολο παντού. Μπρόκολο μόνο. Μπρόκολο. 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 Ποιο θα βράσει μπρόκολο? Special βράση τη καρδιά σα. Πάνω Τσομίδης, ο βρασή μπρόκολο. Σε πώ φτιάχνει το μπρόκολο? Σε τηγάνι, το βάζει και το βράζει. Ο Άκης Πεντρετζίκης μάλλον είναι θείο του. Άκη Πεντρετζίκη, άμα βλέπει αυτό το βίντεο, έλα να μα βοηθήσει, σε παρακαλώ. Έχει λεμονιά? Δεν επιτρέπεται. Δεν μπορώ να το φάω σκέτο, αγόρι μου. Θέλω με λεμόνι. Δεν μπορώ να το φάω. Θα ξεράσω. Λεμονάτο τουλάχιστον, ρε φίλε. Παίρνουμε τον μπρόκολο και το λεμόνι και το βάζουμε εδώ. Θέλει να μαγειρεύει? Μαμά, θέλω να φτιάξω μπρόκολο. Τη μικρή κατσαρόλα. Κατσαρόλα βρε ηλίθιο, όχι τηγάνι. Άντε λεμπόρι. Εσύ και ο Άκης Πετρετζίκης είστε φίλοι? Φίλοι. Καλά, έλα, ευχαριστώ, γεια. Γεια σου. Λοιπόν, άρα η μαμά Μαρία είπε βάζουμε νερό. Και τώρα περιμένουμε να βράσει. Άμα θέλεις να βράσει λίγο πιο γρήγορα, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Να κοιτάς πιο επίμονα. Ναι. One hour later. Γιατί δεν βράζουμε τίποτα, κάτι κάνουμε λάθος. Πρέπει να αλλάξεις ηλεκτρική κουζίνα. Εγώ θα έλεγα παιδιά να βάλουμε καπάκι. Έβρασε. Επιτέλους, ναι, έτσι, πρόσεχε. Πω, 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 μαλάκα, τι γίνεται. Θα πω και κάμερα. Μπρόκολο. Και πώς θα το βράσει? Έτσι θα βράσει, ρε μαλάκα, έτσι. Σου είπα ότι πρέπει να το κόψουμε. Να το ρε, αμπαλέ. Άμα πήγαινα στο MasterChef θα έβγαινα τελευταίος. Λογικά ανυπομονώ για να το φάω. Θα φέρω λίγο το πιάτο σερβιρίσματος. Λέω, το θέμα είναι μη χεστούμε πάνω μας, έτσι. 8 7 6 Ναι! Ρε, δεν θέλω ζωμό. Θα μου πείτε εσείς να θα φάω. Ναι. Πήγαινε κάθε τραπέζι σου. Παίρνουμε το ξεκαιρό μας. Αυτό είναι ειδικό για μπρόκολα. Ζωμός. Σου φέρνουμε αυτό. Και το ψιλοκόβουμε. Μπορείς να πέσει. Λίγο λεμόνι και μας έτοιμο. Πάμε να σερβίρουμε. Παρακαλώ. 3, 2, 1. Ρε, πάτε καλά. Τι είναι αυτό, ρε μ***. Τι θα φάω? Μου καταρχάς βρωμάει, φίλε. Πάρτιο! Δεν μπορώ να το φάω. Ένα challenge είπαμε να κάνουμε και με έχετε γάμι. Φίλε, είναι, δεν τρώγεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Αλήθεια, δεν τρώγεται. Παρακαλώ. Λίγο, 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 λίγο. Παρακαλώ, enjoy. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το challenge, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ή εσύ δεν ξέρεις να μαγειρεύεις? Εγώ το μαγείρευσα όσο καλύτερα μπορώ, έχοντας τα 3 αστέρια Μισελέν μου. Πάω στα 4. Θα το φας το μπρόκολο, ρε κολόπεδο. Φας όλο τώρα, όλο έτσι όπως είναι. Θα το δοκιμάσεις, παρακαλώ. Αν μπορείς ρε φίλε και το φας, είσαι αγαμάτος. Πόσο μου δίνεις? Κάτι πρέπει να κάνω λάθος. Αλήθεια σου λέω αδερφέ, να μην ξαναμαγειρέψεις ποτέ. Genius. Τι? Είναι ηλίθιος. Ρε παιδάκι, κατσαρόλα. Κατσαρόλα. Ανεβαίνω τώρα. Παιδιά, αλήθεια, όσοι βλέπετε αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο, σας το ορκίζομαι, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Έχω ξαναφάει μπρόκολο, ναι. Τέτοια αηδία δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Γι' αυτό τη γεύση στα ρουθούνια μου, με χτυπάει, είναι απέσιο. Στεφανία, τι κάνεις? Έλα, καλά να πεις. Καλά, σε έχω ανάγκη. Τι έγινε, τι έπωσες? Μου φτιάξανε μπρόκολο και ένα αηδία. Έλα να μου φτιάξεις μπρόκολο, σε παρακαλώ. Ωραία, τι ώρα να έρθω? Τι ώρα θέλεις? Δεν ξέρω, δεν είμαι στο κέντρο για καφέ. Ωραία, όταν τελειώσεις. Σοβαρά τώρα θα φάτε? Τρώνε τα παιδιά. Εγώ. Στο μπρόκολο. Πάρ' τα μαλάκα, ήθελες challenge? Πάρ' το challenge. Να πάρω μια πατάτα τουλάχιστον. Δεν επιτρέπεται να φας τίποτα. Δεν τρέπεσαι. Άρα, πάρ' το μπρόκολο σου και αδειάσαι με σιγουριά. Εγώ να ξέρετε δεν θα σπάσω. Πάρα πολύ με ρίτε, πάρε. Μπορώ να μυρίσω το κοτόπουλο και να τρώω τον μπρόκολο? Επειδή σε λεπάμε σου βλέπω έτσι ρε, χωρίς πλάκα. Θα το κάνω τηγανιτό, θα το σοτάρω λίγο εκεί πέρα μέσα στο τηγανί για να φας και κάτι. Ωραία, πάω να μαγειρέψω μόνος μου. Τρώω το και εγώ πίνασα. Αφού σου είπα θα το τηγανίσω εγώ. Δεν θέλω να μου το τηγανίσεις. Πήγα να πεθάνω πριν. Τέτοιο μπρόκολο δεν έχω φάει πουθενά. Δεν είναι 3 μισελέν. Μείον 3 σίγουρα. Αυτό πάει σκουπίδια γιατί αυτή η μ***κια δεν τρώγεται. Καταλάβαμε πάει αυτό. Πώς το έκανες? Άστοχος 100%. Πήγα να το ρίξω με μίσος και δεν υπολόγισα. Πώς θα πάει? Τώρα τι κάνουμε? Πού είναι το τηγανί? Όχι, δεν θέλω. Τηγανί. Όχι, όχι. Φορά το κάνω μόνο μου πολύ γαλλί. Θα το ξαναβράσω. Τηγανί. Όχι, όχι. Φορά το κάνω μόνο μου πολύ γαλλί. Τηγανί. Λοιπόν.
περιμένουμε να βράσει το νερό. Όχι, δεν θέλω. Το πεθαίνω τους πίνες. Θα βάλω λίγο λεμονάκι, θα βάζω μέσα τον μπρόκολο. Θα βάλω λίγο αλάτι. Η κοιλιά μου γουργουρίζει. Σε παρακαλώ να είσαι νόστιμο αυτή τη φορά. Καλύτερα από πριν. Είναι ακόμα χειρότερο. Δάκρυσα, αλήθεια σου λέω. Γιάννη, τι κάνουμε λάθος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάνετε λάθος, challenge. Έχεις βάλει αλάτι. Το αλάτι έλειπε, μήπως. Πόσο αλάτι μου ρίχνεις, ρε μαλάκα. Πάει καλά το challenge, νομίζω. Να σου βάλω μια μπουκιά. Σε παρακαλώ. Μια μπουκιά, να φας και εσύ. Εγώ δεν θα το φτύσω. Έβαλες πάρα πολύ. Όχι, δεν κύριε. That's what she said. Αλήθεια λες τώρα. Μου κάνεις πλάκα. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Πού στην κάμερα. Ναι, λογικά ωραίο είναι, Δεν είναι ότι χειρότερο. Έχεις φάει από το χειρότερο πράγμα. Πολύ ωραίο. Εντάξει. Έχουμε κάνει πτώσιμο αλεξίπτωτο. Έχουμε κάνει bungee jumping. 2, 1, έφυγε! Έχω προσπαθήσει να κάψω 10.000 θερμίδες σε μία ολόκληρη μέρα. Κάπως έτσι θα κάψω 10.000 θερμίδες. Το μπρόκολο δεν βγαίνει. Αλήθεια σας λέω, νόμιζα πως θα είναι το πιο εύκολο challenge. Δεν γίνεται να φας 24 ώρες μόνο μπρόκολο, θα πεθάνεις. Και τώρα. Έλα βρε μαλάκα, πάρε τον πουλο. We take Richard and put him in the basket. Πώς είχαμε κάνει μέσα στα αυγά. Υπάρχει ένα βίντεο που δεν το έχει ανακαλύψει ποτέ κανένας. Είναι στο YouTube και λέγεται Roostrit στα Λαγκίλ. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε το βίντεο που έχει δημιουργηθεί πριν από 10 χρόνια τουλάχιστον. Ήταν το πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Δεν είχα ιδέα από κάμερα, δεν είχα ιδέα από editing, είχα όμως ιδέα από μαλακίες. We fry for 20 minutes. Είναι η τεχνική που έμαθα στην παραλία από Ταλανδέζες. Όχι, μην ξεκινάς τώρα αυτές τις μαλακίες. Ελπίζω να μου κάτσει σήμερα το βράδυ. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 5.30. 7.30 ώρες μέσα στο challenge. 24 ώρα δεν έχει περάσει ούτε καν κοντά. Εγώ δεν μπορώ να φάω μπρόκολο. Αλλά θέλω εσύ που μου το παίζεις έξυπνος να πάρεις ένα μπρόκολο και να το δοκιμάζεις, μαλάκα. Είσαι κότα και θα αντέχεις το challenge. Σε μένα το λέω τώρα αυτό. Θα με κάνεις να βάλω όλο τον μπρόκολο στο στόμα μου. Ωραία, αυτό που μαγείρεψα πριν, θα το δοκιμάσεις. Ναι, θα δοκιμάσω. Επειδή ο άλλος, ο Μπιχλιμπίδας, με το παίζει ιστορία και έξυπνος, έκανε θέλω του λίγο να του δώσουμε ένα ωραίο μπροκολάκι να δοκιμάσει. Βγαίνω εδώ με. Κάθεσαι και μου το παίζεις και ιστορία. Άνοιξε το στόμα. Που εγώ δεν μπορώ να κάνω challenge. Όντως τώρα. Άμα το φας, ωραία. Τι μου δίνεις. Τα δικαιώματα στο κανάλι. Τα δικαιώματα στο κανάλι που δεν τα παίρνει κανένας. Σου δίνω 50 ευρώ στο χέρι. Στο 50 ευρώ. 50 ευρώ στο χέρι. Άμα το φας όλο. Το φάω όλο. 50 ευρώ στο χέρι. Ωραία, είναι γραμμένο στην κάμερα. Συμφωνία. Δώσ' το. Έλα. Το βάλα μέσα. Ρε, όχι στην πισίνα ρε. Από εδώ δεν ανοίγει. Από εκεί δεν ανοίγει. Άνοιξε μου. Δηλαδή με ρίξεις εμένα τώρα ή κάναμε ένα challenge. Νομίζω ότι το χρωστάς 50 ευρώ. Όποιος γράφει από κάτω συν ένα, συν ένα ευρώ στο Richard μέχρι να φτάσουμε τα 50 και να του δώσουμε 50 ευρώ. Δεν ξέρει τι τρίχε εκεί πέρα. Γιατί είχαμε πει να πάμε ρε φίλε για αποτρίχωση ρε μαλάκα και με γράψει την πίτα του. Άρα, παιδιά, κάντε μου ένα like και comment εδώ πέρα. Πάμε! Θέλω να βάλω λίγο κολόνια. Έλα, έλα, όχι τώρα, όχι τώρα. Μπρο, βιάζω. Όλα να γυρίσουμε. Μπρο, όταν. Όχι. Και μαλάκα θα αργήσουμε, θα περιμένει. Πάνω, τελείωνε. Ό,τι και να κάνει αυτή η κολόνια δεν θα μείνει. Πάμε να ρωτήσουμε τη Στεφανία αν της αρέσει. Το μπρόκολο vlog συνεχίζεται. Πάμε να πάρουμε τη Στεφανία από το κοροπή. Η λέξη μπρόκολο είναι μια σύνθετη λέξη που βγαίνει από τη λέξη μπρο, δηλαδή αδερφός, και κόλος, δηλαδή τα αδέρφια του κόλου. Νάτι, θα μου φτιάξεις φαγητό. Θα φτιάξεις. Να ρωτήσω, εσύ τρως μόνο μπρόκολο, δηλαδή μπρόκολο με κάτι άλλο. Με τι δηλαδή. Με τι. Τυρί. Απαγορεύεται να βάλω τυρί στο μπρόκολο. Τίποτα. Δεν με αφήνουν. Δηλαδή, τότε βρω στο μπρόκολο, δεν έχεις άλλη επιλογή. Τι μπορείς να κάνεις fry, τηγανιτό. Να βάζεις με αλεύρι και μπύρα και... Ωραία, αυτό θα κάνουμε. Τέλεια. Εγώ σήμερα αυτά νεύρα μου. Ήθελα να πετάξω τον μπρόκολο έξω από το φράχτη. Και πέταξα όλη την κατσαρόλα μαζί με όλα. Όλη την κατσαρόλα. Αναμενόμενη συμπεριφορά τα άλλα. Πάμε να φάμε.
Πάμε σπίτι να τακτοποιηθούμε και η δεσποινίδα να μας ταΐσει επιτέλους, γιατί πεινάω πάρα πολύ. Έχεις άλλες λίγες ώρες, Τι άλλες λίγες ώρες, μέχρι αύριο τις 10 η ώρα. Εσύ δηλαδή δεν τρως καθόλου κρέας? Ναι, κρέας, ψάρι. Τίποτα. Πά... Δηλαδή στην κυριολεξία δεν τρώει καθόλου κρέας. Ναι, 5 χρόνια τώρα. Η Στεφανία! Μόλις ήρθε στο σπίτι, όχι! Όχι, εγώ μια φάση με για το σπίτι σου. Στεφανία, μπράβο, ήρθες και έφερες τον πανικό. Για πες, πώς πάει αυτό για σένα? Τηγανιτό μπρόκολο. 150 γραμμάρια ανέμενε. Τώρα δεν ξέρω τι πήρε είναι αυτή, βέβαια. Περίμενε να το κάψουμε. Δεν το ξαναφτιάξω, εγώ πήρα με το κάνω, ποιο νομίζετε, δεν το έχουμε πει τεκορεμένα, δεν μεγάλη μαγείρισα. Το λάδι είναι 3 δάχτυλα, σου κάνει. Είναι 300. Ωραία, θα το βάλω με το μάτι, επειδή ξέρω πολύ καλά πως είναι 300 μέλη. 300 μέλη. Πρόκολο. Πρέπει να έχει πιο πολύ αλεύρι. Πρόκολο μόνο. Είναι αυτό, η μπύρα αυτή, σας το είπα εγώ. Κοίτα, όντως αυτό με καλή συνταγή, πρέπει να είναι ωραίο. Πάλι. Γιώργο, συγγνώμη. Από τώρα. Σε περιμένω όλη μέρα. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Έλα, ρε Γιώργο, είσαι pick eater. Δηλαδή, εγώ το φαγητό θα τρώω όλα εκτός από κρέας. Να σου πω να παραγγείλουμε. Εμείς θα παραγγείλουμε. Εσύ δεν θα φας. Παραγγείλουμε πιτσές. Ναι. Σας παρακαλώ, μην παραγγείλετε πίτσα. Παραγγείλετε τώρα. Είναι κάτι που θα έτρωγα και σπίτι. Είναι κάτι που θα έτρωγα ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ο πρώτος που θα δοκιμάσω. Πιστεύεις να είναι καλύτερο από το δικό μου? Ελπίζω να είναι καλύτερο από το δικό σου. Σε παρακαλώ να είσαι νόστιμο. Ωραία. Ξαφνικά τώρα είσαι μπρόκολο. Είναι πολύ καλύτερο. Παιδιά, μπρόκολο είναι ό,τι καλύτερο. Το μαγειρεύσα δεν το έχω δοκιμάσει. Γαμάτο, πάρτο. Θα σου πω εγώ που είμαι ο μάστερ των μπρόκολων. Ναι, λογικά είσαι, ναι, ναι. Τι στόμα είναι αυτό? Πόμπο. Μπροκολάρα μόνο. Μπροκολάρα μόνο. Μόνο μπρόκολο, ρε. Θα φάει και ο κάμεραμάν. Έπαθε οργασμό, Αφού κατάφερε η Στεφανία να φάω μπρόκολο, μπορεί να με κάνει και vegan. Στεφανία μου, εγώ θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Επιτέλους τρώω. Χαίρομαι που σου άρεσε και σε έκανα να αγαπήσεις τον μπρόκολο. Μην μπερδευόμαστε, δεν αγαπώ τον μπρόκολο. Έστω να δώσω μια ευκαιρία. Τηγανιτό τρώγεται, είναι πολύ καλό. Παιδιά, άμα δεν αντέχετε τον μπρόκολο, καλέστε τη Στεφανία σπίτι σας. Καλέστε στο 2-10-93-54. Αλλά πίτσα δεν θα φάει. Ναι, πίτσα δεν θα φάει. Για τη Στεφανία έχουμε. Ορίστε, μια καρδιά για τη Στεφανία, την αξίζει. Ευχαριστούμε πολύ, Στεφανία μου. Ήσουν απίστευτη. Όχι! Μπορώ να έχω κι εγώ λίγη πίτσα. Λίγη πίτσα. Όχι. Τι είναι πίτσα? Λοιπόν, άκου κάτι. Σου πω δεν θα φας τίποτα, εντάξει, αλλά σε αγαπάω, είσαι φίλος μου. Μου δώσεις λίγη πίτσα. Σου έχω φέρει και σε ένα πίτσα, σου πήρα μια ειδική παραγγελία. Καμιά μαλακία, όχι, δεν τους πήρα τηλέφωνο και τους είπα θέλω ακριβώς αυτό και κοίτα τι μου φέρανε. Το παιδί είναι μεγάλος μαλάκας. Κάτσε, κάτσε, εδώ τι έχει. Ρε μαλακά!